Κάκη περαμείνεται των χειρισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου και δίτης αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου Δόξας Κομοδρόμου, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, μετά και το σέλο που ξέσπασε από αίτημα για αποδέσμευση κονδυλίου με σκοπό την καταβολή περιοριών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέδειξε λειτουργεί βάσει των διαδικασιών που προνοεί ο νόμος. Από εδώ και πλέον δεν πρόκειται να καταβληθεί οποιαδήποτε υπεροριακή αμοιβή. Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στην επιστολή που έχει αποσταλεί σήμερα από το Προεδρικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και επίσης το Πανεπιστήμιο θα πάρει πίσω τα χρήματα που έχει καταβάλει. Και κάνει λόγο για τεράστιο πλήγμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εξαιτίας αναχρονιστικής νομοθεσίας. Εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση συνάδελφοι πολύ πρόσφατα, ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Κόμπος και η Ελίνα η Κασιανίδου, αλλά και ο Παναγιώτης ο Σεντώνας, όπως επίσης και η Ονιαζή Γκεζίλιουρεκ. Όσον αφορά στα 12 πρόσωπα τα οποία έχουν αποσπαστεί προκειμένου να στελεχώσουν την ομάδα παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου και για την οποία ο Γενικός Ελεγκτής εκφράζει προβληματισμό για ενδεχόμενο κόστος από την απόσπασή τους, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει τη θέση της. Έχουμε πάρει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε θέμα αύξηση προσωπικού ή απέτηση από μια αρμόδια αρχή ότι ναι, θα σας δώσουμε τον τάδε λειτουργό, αλλά θέλουμε να μας τον αντικαταστήσετε. Για απαράδεκτη και προκλητική κίνηση από πλευράς κυβέρνησης κάνουν λόγο τα κόμματα. Απογοήτευση προκαλεί στους πολίτες και απόσπαση περαιτέρω προσωπικού στο Προεδρικό με νεφελώδεις διαδικασίες και απροσδιόριστα καθήκοντα, οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση ευνοιοκρατίας. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα λάθη και τις αστοχίες, προκαλώντας την κοινή γνώμη. Είναι ταυτόχρονα μια μνημειώδης πρόκληση για την κυπριακή κοινωνία. Δεν υπάρχουν χρήματα για κοινωνικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, αλλά χρήματα μια χαρά υπάρχουν για να πληρώνονται οι εκλεκτοί και οι εκλεκτές του Προεδρικού, επειδή παρέστησαν σε κηδείες, μνημόσυνα και δεξιώσεις. Καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί επί του θέματος. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές για νέο κύκλο αίματος στην Ξυλοτύμπου μετά την δολοφονία του